εάν δεν υπάρχει η χαρά, εάν δεν υπάρχει η αγάπη. Εάν δεν υπάρχει αγάπη, πού θα βρεθεί η ειρήνη? Στον πόλεμο, στη φασαρία θα φανεί, θα βρεθεί η ειρήνη. Είναι λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Χωρίς την αγάπη, πού θα βρεθεί η ειρήνη? Απαραίτητο στοιχείο της αγάπης, της ειρήνης, είναι η αγάπη. Ειρηνεύει μια συντροφιά, ειρηνεύουν οι φίλοι, ειρηνεύει ένα γραφείο, ειρηνεύει ένα σπίτι, ειρηνεύει η εκκλησία, ένα κράτος, όταν υπάρχει αγάπη. Και όταν λέμε αγάπη, θα θέλω να κάνω μια διάκριση, γιατί υπάρχουν είδη αγάπης, αλλά μία είναι η μοναδική αγάπη. Δεν λέμε για την αγάπη τη σαρκός. Είναι αγάπη σαρκός και αγάπη του πνεύματος. Αγαπιόνται, λέει, τα παιδιά. Βοηθάει αυτή η αγάπη η σωτηρία? Αγάπησε, λέει, τον προϊσταμενό της. Ναι, αλλά παίρνει τον άντρα και τον πατέρα παιδιών άλλων. Αγαπιώσατε, λέει, και πηδήσαν από την Ακρόπολη κάτω. Και τι έκαναν? Έχει τέτοια αγάπη ο Θεός? Όχι, αυτή είναι σατανική αγάπη. Υπάρχει αγάπη και αγάπη. Η αγάπη αυτή εδώ είναι θυσία. Γιατί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, θα πρέπει να έχει υπόψη του το εξής. Χριστιανός, πάει να πει, τίθιμη εις την υπηρεσία του άλλου. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Όχι τίθιμη στο εγώ μου και μένω στο θέλω μου και μένω στη γνώμη μου και μένω στο συμφέρον μου. Όχι. Τότε δεν αγαπάς. Θα συγκαταβείς στην υπηρεσία του άλλου. Τι εξυπηρετεί και τον άλλον? Έστω και αν σύ στραπατσάρεις το εγώ σου, το συμφέρον σου φύγεται, δεν ξέρω τι, ή η αξιοπρέπειά σου, όπως λένε ορισμένοι. Εγώ, λέγει, έχω αξιοπρέπεια. Ναι, αλλά πολλές φορές, θέλοντας να διατηρήσεις την αξιοπρέπεια, χάνεις τη χριστιανοπρέπεια. Και τότε να σου λείπει η αξιοπρέπεια άνευ χριστιανοπρέπειας. Δεν μπορεί, λοιπόν, να ζητήσεις καμιά αρετή, κανένα καλό, πουθενά, σε καμιά συντροφιά ανθρώπων, είτε εντός είτε εκτός των οίκων, εάν δεν υπάρχει η αφετηρία η λεγόμενη της αγάπης. Μα και αυτή η πίστη ακόμη είναι αγάπη προς τον Θεό. Αγάπη όμορφη, όχι σατανική αγάπη. Όχι αγάπη σαρκός. Όχι αγάπη συμφέροντος και κόσμου. Αγάπη με θυσία. Άνθρωποι που ηγάπησαν τον Θεό, εθυσιάστησαν. Έδωσαν και το αίμα τους. Γιατί αυτός πρώτος ηγάπησε. Τόσον ηγάπησε τον κόσμο, ώστε τον μονογενή αυτού ιών έδωκε. Είναι απάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τι είχε καλό ο κόσμος, ώστε να ελκύσει το Θεό να έρθει στον κόσμο? Είχε τίποτα καλό? Ό,τι το βρώμικο και το άτιμο και το ανήθικο και το άπιστο και το δολατρικό. Και εν τούτης τόσο τον ηγάπησε τον κόσμο που τα βάλε όλα στην άκρη και ήρθε και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Και αυτή η πίστη ακόμη είναι απόρρια αγάπης. Δηλαδή φυτρώνει στη γλάστρα αυτή που λέγεται αγάπη. Έχοντας σε παραδείγματι μια γλάστρα που λέγεται αγάπη, σε αυτής μέσα το έδαφος έχεις όλες τις άλλες αρετές. Χαρά, ειρήνη, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, όλα είναι μέσα εκεί. Μόνο ταπείνωση. Δεν έχει ταπείνωση εδώ. Δεν ομιλέγεται για ταπεινοφροσύνη εδώ. Καλά θα πει κανείς, δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου η ταπεινοφροσύνη? Όχι. Τι είναι του Σατανά? Ούτε. Ο Σατανάς δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Του ανθρώπου. Ταπείνωση θα τη βάλει ο άνθρωπος. Μόνος του θα στραπατσάρει το εγώ του. Μόνος του θα συντρίψει τον εαυτόν του. Μόνος του. Και επάνω σε αυτή την ταπείνωση, σε αυτό το μοναδικό εδάφιο, στο μοναδικό αυτό οικόπεδο, θα κτίσει ο Θεός όλα τα άλλα. Τι είπε σαν απάβγασμα από την παραβολή του Φαρισαίου και του τελών, έχοντας υπόψη του τον εγωισμό του τελών, τι είπε? Είπε το εξής, ότι πας
ο υψών εαυτόν, όχι όποιος τον υψώσει, κάποιος άλλος, ο υψών εαυτόν που θα υψώσει μόνος τον εαυτόν του, ταπεινωθήσεται. Και ο ταπεινών εαυτόν που θα ταπεινώσει τον εαυτόν του, υψωθήσεται. Μόνος του άνθρωπος θα ταπεινωθεί. Και όσο περισσότερο θέλει και ταπεινώνεται οικειοθελώς, τόσο περισσότερο βρίσκει χάρη στα μάτια του Θεού. Αν ο Χριστός δεν έχει μέρος, ή το Πνεύμα το Άγιον δεν έχει μέρος να καθίσει, να πατήσει τα πόδια του, να σταθεί σε έναν άνθρωπο, αυτό οφείλεται διότι ο άνθρωπος εν το εγωισμό του δεν του δίδει μέρος. Θυμόσαστε τι έλεγε ο παλιός ο δικός μας, δώσ' μη πάστο και την γάν κινήσω. Δώσ' μου, λέει, κάπου να πατήσω, να κινήσω και αυτή τη γη. Αυτό είναι. Δώσ' τον εαυτόν σου να καθίσει η χάρη του Πνεύματος του Αγίου και να δεις τι θα γίνει. Θέλησε ταπεινό σου να καθαρίσεις τον εαυτό σου από τις αμαρτίες σου και να καθίσει τότε το Πνεύμα το Άγιον και να δεις τι θα γίνει. Για το Πνεύμα το Άγιον δεν κάθεται όπου δει, θέλει καθαρό. Φόσον δεν καθαρίζεις, εξακολουθείς να αμαρτάνεις, εξακολουθείς να είσαι αντίθετος με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός λέει νηστεία, εσύ λες το φτιάξαν άνθρωποι. Ο Θεός λέει παιδοποιία, εσύ λες δεν βγαίνω. Ο Θεός λέει τίμιος, εσύ το έχεις για τίποτα. Ο Θεός λέει τίμιος το γάμο, εσύ λες κάτω είναι φυσικό η πορνεία και η μοιχεία. Τότε δεν μπορείτε να σταθείτε πουθενά. Χάρη του Πνεύματος του Αγίου πετάει, φεύγει. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια που θα σας πω. Φοβηθείτε μεθαύριο να γονατίσετε της Πεντηκοστής. Οι άνθρωποι που έχουν επίγνωση φοβούνται που θα γονατίσουν. Γιατί ξέρετε τι πάνε να πει να γονατίσεις μεθαύριο. Πάνε να πει ότι είμαι εντάξει, ταπεινώθηκα και περιμένω την επιφύτηση του Πνεύματος του Αγίου. Να έρθει αυτή η περιστερά η σημερινή που κατεβαίνει από τον ουρανό να καθίσει και σε μένα τον αμαρτωλό. Αλλά αυτή η περιστερά, η χάρη του Πνεύματος του Αγίου, είναι η περιστερά της Κιβωτού. Θυμόσαστε όταν απέλυσε τον κόρακα, δεν επέστρεψε πίσω. Ο Αδάμ τον έβγαλε για να δει αν και κατά πόσον εκόπασαν τα ύδατα. Ο Νόε, μάλιστα, ο Νόε, συγγνώμη, ο Νόε. Δεν επέστρεψε πίσω. Βρήκε έξω την Πανιέους, χιλιάρχους, επισήμους, όμορφες, ζώα και κάθισε Πάσχα. Τρελάθηκε να ξαναγυρίσει να μπει μέσα. Και έπειτα απέλυσε τι, την περιστερά. Βγήκε η περιστερά, αναφέρει η γραφή και πέταξε, άρχισε να πετά. Αλλά η περιστερά δεν κάθεται στο βρώμικο. Δεν κάθεται πάνω εκεί στα σημαία αυτά και στη βρώμα και στη δυσοδεία που υπήρχε επί της επιφανίας των υδάτων λόγω του κατακλυσμού και μη έχουσα, λέγει, πού να ξεκουράσει τους πόδας της, επέστρεψε εις την Κιβωτόν. Και ο Πατριάρχης ο Νόε έβαλε το χέρι του και ξανατυπήρε μέσα. Αυτό θα συμβεί σε πολλούς από εμάς. Θα γονατίσουμε και θα πούμε δεύτε κλείνεται στο γόνι και θα πέσουμε κάτω στρωματσάδα, εκτός ορισμένων που έχουν λόγους μέσα σε ρογωτή. Θα καθίσει περιστερά, θα αρχίσει τώρα να πετάει από το ιερό και να εξετάζει. Τι θα βρει επάνω μας? Θα βρει αγάπη, θα βρει παιδοποιία, θα βρει νηστεία, θα βρει εξομολογημένους ανθρώπους, θα βρει αγαπημένους ανθρώπους. Τι θα βρει? Θα φτάσει κάτω μέχρι το παγκάρι και θα ξαναγυρίσει. Όπου βρει καθαρότητα και ετοιμασία θα καθίσει. Όπου δεν βρει όμως δεν πρόκειται να καθίσει. Δεν εκβιάζεται η χάρη. Χάρη είναι βασίλισσα και όπου θέλει πνί, δεν διατάσσεται, πήγαινε εκεί. Γιατί το είπε η μητέρα, να γιάσει το γιο τον πόρνο, να γιάσει την κοπέλα που χώρισε τα αντρόγενα, να κάνει κλπ. Δεν το κάνει αυτά το Πνεύμα το Άγιο. Δεν διατάσσεται. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν αγριέψει. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν κάνει ένα τρελοκομείο σήμερα και δεν έχουν κάνει αυτή την ωραία οικογένεια με την αγάπη, με την ειρήνη, με τη χαρά, με τη χριστότητα, μακροθυμία, τα πάντα. Υπάρχει μακροθυμία σήμερα? Μακροθυμεί στην αδυναμία του άλλου. Μεριάζεις, σου ρίχνει καρύδι. Τι του ρίχνεις εσύ? Του ρίχνεις σίκο. Ρίχνεις μεγαλύτερο καρύδι. Άρα θα πεις,
Δεν σε πειράζω, αλλά δεν θέλω να με πειράξει. Και είσαι χριστιανός. Διότι δεν πειράζει εφόσον δεν σε πειράζουν και είσαι έτοιμο θηρίο να δαγκώσει του πάντα αν σε πειράξουν. Και είσαι χριστιανός. Είσαι άνθρωπος. Σοβαρά το λες αυτό το πράγμα. Πού τη βρήκε στη συνταγή, ποιο σου το είπε αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν, λέγω, κάτι που εάν μας τα βγάλουν στην επιφάνεια, αυτά που γίνονται γύρω μας που δεν έχουμε τίποτα. Είναι λέει τσουγονατιστής, λέει, μεθαύριο. Αυτό είναι τσουγονατιστής. Άσου σας λένε. Τι είναι όμως αυτή η γονατιστή, τι απορρέει, τι βγάζει και τι χρειάζεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Έχει λοιπόν, λέγω, τη βάση, την αγάπη. Και κοιτάξτε να δείτε πώς διατίθεστε, γιατί η αγάπη διακλαδούται. Διακλαδούται. Κάποτε ερωτήθηκε ο Χριστός μας από έναν πονηρόν. Ποια εντολή μεγάλη εντονόμου. Και ο Χριστός μας έκανε το μαθητάκο και απήντησε. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου, της διανοίας σου, της ισίως σου. Αυτή η πρώτη και μεγάλη εντολή. Και προσθέτει ακόμη μόνος του, δευτέρα δε ομοία αυτής και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αυτές οι δύο αγάπες. Οι οποίες κάτω από τις δύο αγάπες αυτές υπάρχουν δύο ειρήνες. Εκείνες που λέγει όταν βγαίνει ο διάκονος που θα ανοίξει η πύλη, θα βάλει ευλογημένη και λέγει στους ανθρώπους: Κύριοι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Εν ειρήνη, ειρηνέψετε, αγαπήσετε, φιληθείτε, δώστε τα χέρια, σχωρεθείτε για να προσευχηθούμε στον Κύριο. Δευτέρα, υπέρ της άνωθεν ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν. Ειρήνη με τον συνάνθρωπο και ειρήνη με τον Θεό. Ποιος την έχει αυτή την ειρήνη? Εάν δεν έχει χάρη Πνεύματος Αγίου και δεν έχει αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο, πώς μπορεί να σταθεί στην προσευχή? Αυτό είναι το Θεό. Η βάση λοιπόν αυτή είναι η αγάπη, η υπερέχουσα πάντα νουν. Δεν μπορεί να τη συλλάβει ο άνθρωπος. Αλλά όπως σας είπα, αγάπη όχι με υπολογισμόν, συμφέροντος, ιδιοτελείας, όχι. Αγάπη πάνω απ' τη θυσία. Θυσιάζομαι για τον άλλον χωρίς να υπολογίσω τίποτα. Θυσιάζομαι για να δοξαστεί ο Θεός. Δεν θυσιάζομαι για τον εαυτό μου. Αδιαφόρος, εάν καθήν στιγμή θυσιάζομαι για τους άλλους και για τη δόξα του Θεού, εξυπηρετείται αυτομάτως το συμφέρον της ψυχής μου.